Γεια σας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ εκπομπή. Ελπίζω να μην κουράζει, αλλά τουλάχιστον όταν υπάρχει θέμα, οι εκπομπές γίνονται ευχάριστες. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή τον Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, με την ευκαιρία της διαδικτυακής ψηφοφορίας, η οποία από κάποιους αμφισβητείται, από άλλους γίνεται αποδεκτή. Πάντως, στο παρελθόν, επαναλαμβάνω, έχει δείξει μεγάλες αλήθειες, τις οποίες οι άλλες οι δημοσκοπήσεις, γιατί οι διαδικτυακές επισήμως δεν έχουμε πέραν της ζούγκλας ψηφοφορίας. Οι ψηφοφορίες που γίνονται με τους αναγνώστες των διαφόρων ηλεκτρονικών εφημερίδων δεν έχουν καμία αξία, υπό την έννοια ότι δεν είναι ένα σταθμισμένο δείγμα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο. Δηλαδή μπαίνει κόσμος, ψηφίζει, αλλά αυτό μπορεί να δίνει την εικόνα των ανθρώπων που επισκέπτονται το δικό σου site. Το γεγονός ότι η ζούγκλα είναι, το ζούγκλα.gr είναι ένα site το οποίο κυρίως υποδέχεται κέντρο αριστερό κόσμο και δίνει μεγάλα ποσοστά και μεγάλη τάση, φαίνεται να δίνει στη Χρυσή Αυγή, έχει ενδιαφέρον. Γιατί δίνει τις τάσεις. Το γεγονός ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης στην μικρή διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία αποτελείται από ψηφοφόρους σταθμισμένους από μία δεξαμενή των 10.000 ανθρώπων που ψηφίζουν μυστικά, έχει 4,5%, ενώ στη μικρή έχει 1,2%, στην μικρή έχει 4,5%, ενώ στη μεγάλη έχει 1,2%. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη απόκληση μπορεί να έχει το ένα από το άλλο. Όμως η τάση είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης στη μεγάλη έπαιρνε 0%, τώρα εμφανίζει 1,2%, στη μικρή πάει 4,5%, που σημαίνει ότι μπαίνει πάλι το κόμμα του στη Βουλή. Και για να μην λέω και ανακρίβειες, καλό είναι να κοιτάξω πόσο ακριβώς παίρνει. 4,3% για την ακρίβεια παίρνει το ΛΑΟΣ, όχι 4,5%. Εκείνο που ενόχλησε είναι το 14,9% της Χρυσής Αυγής, το οποίο δεν φαίνεται στις άλλες δημοσκοπήσεις. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε το γιατί δεν φαίνεται. Αυτό θα το καταλάβουμε περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Αν εκείνοι φτάσουν στα δικά μας νούμερα, που συνήθως αυτό συμβαίνει, αυτό σημαίνει ότι είναι πιο φρέσκο το δικό μας το δείγμα. Δηλαδή είναι καλύτερης ποιότητας, γιατί υπάρχουν και γερασμένα δείγματα. Η κάθε εταιρεία δημοσκόπηση έχει ένα κοινό που το χρησιμοποιεί κάθε φορά ως δεξαμενή, αλλά αυτά τα κοινά έχουν παλιώσει, επειδή τα χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προφανώς αυτό να είναι και ένας λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν στις μετρήσεις τα τελευταία χρόνια. Θα μου πείτε, αποτυγχάνουν και τα exit polls, που είναι δείγματα ζεστά εκείνη την ώρα. Ad hoc που λέμε. Αλλά και αυτό είναι υπό έρευνα, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να δηλώσει πραγματικά εκείνο που ψηφίζει. Και είναι γεγονός ότι όσοι ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή δεν θέλουν να το λένε δημόσια. Πολλοί ντρέπονται γι' αυτό. Αλλά ψηφίζουν όμως. Και ψηφίζουν γιατί είναι θυμωμένοι, ψηφίζουν γιατί έχουν αγανακτήσει με το σύστημα, ψηφίζουν γιατί αυτό εκνευρίζει το σύστημα και αυτό τους αρέσει και κάτι τέτοιο το επιθυμούν και το επιδιώκουν. Κύριε Καρατζαφέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, για να τηρούμε για τους τύπους. Ναι, καλά, μετά από 40 χρόνια γνωριμία. Όχι, δεν είναι το κάνω για τη γνωριμία, το κάνω γιατί έτσι είναι. Για να σεβόμαστε θεσμούς. Βεβαίως να σεβόμαστε θεσμούς, διότι μου έκανε εντύπωση πως πρωί-πρωί την Δευτέρα τηλεφώνησε ο ανταποκριτής της μεγαλύτερης ελβετικής εφημερίδας, της Neue Zürcher, αν το λέω σωστά, Zeitung. Είναι η νέα εφημερίδα της Ζυρίχης, η οποία είναι η παλαιότερη εφημερίδα της Ελβετίας. Το 1700 εκδόθηκε για πρώτη φορά. Και έκαναν ένα μακροσκελέστατο ρεπορτάζ για τον Τσοχατζόπουλο και τον δικό τους, ο οποίος πήρε, φαίνεται να έχει πάρει 2,5 εκατομμύρια ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης για να βοηθήσει στο να μην υπάρξει δικαστική συνδρομή
και να μην ανοίξουν λογαριασμοί του Τσοχατζόπουλου. Ένας, τον ονομάζουν Καρατζαφέρη της Ελβετίας, το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν το ξέρω, αλλά χαίρομαι που το ακούω. Είναι πολύ πλούσιος, όπως δεν είστε εσείς. Είναι δηλαδή, έχει βαριά βιομηχανία, χημικά εργοστάσια. Εσείς είστε ευκατάστατος, οπότε είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αλλά δεν είστε πλούσιος. Αλλά όχι ακατάστατος. Αυτό εσείς το ξέρετε, κανένας άλλος και ο Θεός. Αν είστε ακατάστατος ή όχι. Αλλά εκείνος είναι παντοδύναμος. Και μετά από τα δημοσιεύματα, τα δικά μας και όσα ακολούθησαν στην Ελβετία, έκανε μια μικρή διάψευση χλιαρή σε εφημερίδα της Λουκέρνης. Τώρα η Ελβετία όμως, ευτυχώς έτσι, οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν όπως εδώ δια της σιωπής και έχει ξεσηκωθεί μια θύελα εναντίον του για να δούμε, ο Μπλόχερ είναι αυτός, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν πρέπει να ανοίξουν λογαριασμοί του για να καταλάβουμε πού πήγαν και αν πήρε αυτά τα χρήματα και από ποιο λογαριασμό τα πήρε, γιατί θα βοηθήσει και τις ελληνικές αρχές να πάει το πράγμα καλά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα πρωί-πρωί με κάλεσε ο ειδικός ανακριτής για το υλικό αυτό το οποίο παρουσιάσαμε και έχει σχέση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τόσο τα ντοκουμέντα όσο και τους διαλόγους που έχουμε, και παίρνει άλλη αξία το πράγμα. Διότι δεν θα παίρνει άλλη αξία, θα παίρνει και άλλη δρομολόγηση. Αν θα πάρει και άλλη δρομολόγηση. Αν αποφασίσουν να το αξιοποιήσουν, δεν ξέρω. Ίσως όχι, όχι, είναι αποφασισμένοι να το δρομολογήσουν, διότι ο Τσοχατζόπουλος σε κάποιο σημείο των συνομιλιών με τον Σμπόκο λέει ότι αν συλληφθούμε, υπάρχουν και οι πριν και οι από πάνω μας και οι μετά. Άρα θα κάνουμε Οικουμενικό Υπουργικό Συμβούλιο στον Κορυδαλό. Γιατί όχι. Επιχειρηματίες και πολιτικοί θα βρεθούν όλοι μαζί παρέα για αυτά τα οποία σκάρωσαν τόσα χρόνια. Για πείτε μου, κύριε Διαδεφλόπουλε, θα σας βάλω ένα quiz. Ναι. Πώς γίνεται τα 55-20 και τα 17 εισόδια? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, τα 55-20. Ναι. Ποια 50? Τα 17 εισόδια. Εννοείται ο Κοσκοτάς με τον... Όχι, εννοώ τον Παπαγεωργόπουλο με τον Τσοχατζόπουλο. Ένας κατηγορείται ότι έφαγε 55 και τρώει 20 χρόνια φυλακή. Άλλος κατηγορείται για 17 και έφαγε εισόδια. Ακούστε, θα σας πω κάτι τώρα. Μακάρι να ήταν 55. 40 και 40, 80 δηλαδή, το γράφουν μέσα, και επειδή συζήτησα και με τους δικαστές και με εκείνους που ερευνούν την υπόθεση, το 40 και 40 είναι μόνο για τα υποβρύχια. Σε ένα σημείο όμως των χειρογράφων του Τσοχατζόπουλου υπάρχει υποσημείωση που απευθύνεται στο Σμπόκο και λέει ας αφήσουμε τον billion. Το billion είναι, όπως ξέρετε, 1.000 ναι. εκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή ευρώ, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι γράφουν μέσα. Και τσακώνονται για τα 80, τα 20 και τα 10. Καταλάβετε που φτάσαμε. Και πρότυπα είναι, κύριε Δονταφυλόπουλο, για να επανέλθω λίγο στη Βουλή, όταν ήμουν τέτοια εποχή, πριν 2 χρόνια. Όλο το χρήμα των υποβρυχίων το πήρε ο Τσοχατζόπουλος που έπρεπε σαν υπουργός από το 2001. Μετά παραλήφθησαν, μετά έγινε, μετά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, το χρήμα πέφτει στην παραγγελία, δεν πέφτει στην παραλαβή. Πέφτει στην παραλαβή όταν δεν έχει εξοφληθεί και είναι η ενδιάμεση στάθμη, κύριε Τσοχατζόπουλο. Ακούστε, για να λέει ο Τσοχατζόπουλος με τον Σμπόκο και Καρατζαφέρη, για να ανοίξουμε και ένα θέμα που λίγο το έθιξα χθες, θεωρώ ότι κατέφυγαν στο χρηματισμό γιατί λόγω της πολιτικής πικρίας που είχαν. Ο μεν ένας, γιατί 7 φορές απέτυχε από το 81 μέχρι το 96 να εκλεγεί βουλευτής ο Σμπόκος, μία φορά εξελέγει με απόφαση του πρωτοδικείου, παίρνοντας την έδρα από το Λουκάκη, και ενώ έχει περισσότερες ψήφους ο Λουκάκης, και την τελευταία φορά, στις τελευταίες εκλογές πριν το αναλάβει τη θέση αυτή δίπλα στον Τσοχατζόπουλο, στο Υπουργείο Άμυνας, πήρε την έδρα και την έχασε πάλι από το Λουκάκη μέσω της απόφασης του πρωτοδικείου. Και αυτό του στήχησε. Ο Τσοχατζόπουλος άρχισε αλπαχτές μόλις απέτυχε να εκλεγεί ακριβώς πρόεδρος υπόψης. Αμέσως μετά μπήκε στο Λουκί. Ο Τσοχατζόπουλος μόλις απέτυχε για 11 μόλις ψήφους να είναι ο αρχηγός του Πασόκ και πιθανόν ο πρωθυπουργός της χώρας, το έριξε στις αλπαχτές. Και πήρε και τον Σμπόκο. Ασόψεται ο Αρσένης και μάλλον ο Χαραλαμπόπουλος, διορθώνω. Ο Χαραλαμπόπουλος πήρε 17 τότε ψήφους, οι οποίοι ήταν όλοι του Τσοχατζόπουλου.
θα έχει περάσει ο Τσοχατζόπουλος μπροστά και δεν ξέρουμε την εξέλιξη που είχαν τα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για τη χώρα. Δηλαδή πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος επιρρεπής στο να χρηματιστεί, αν γινόταν πρωθυπουργός, δεν θα το έπρατε? Δεν ξέρω, αλλά μήπως και ο άλλος που έγινε πρωθυπουργός δεν επέτρεψε να γίνουν φιλοβιτούρες? Ή θέλετε να μου πείτε ότι έγινε αυτό το τεράστιο πάρτι και ο Σιμίτης ήταν αδιάφορος? Ή ήξερε και σιώπησε, που είναι νομίζω κολάσιμο, ή δεν ήξερε, οπότε είναι επίσης κολάσιμο λόγω βλακείας. Δεν είναι τόσο βλάκες οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν το ήξερε. Και ειδικά ο Σιμίτης δεν ήταν ένας άνθρωπος που αγνοούσε τα οικονομικά μεγέθη. Κάνω λάθος? Όχι μόνο αυτό, κύριε Δενταϊπλόβιλε. Ο αδερφός του είναι κάτι μεταξύ διοικητής του ΣΔΟΕ και της ΕΥΠ εκεί στη Γερμανία. Αυτός λοιπόν δεν είχε ακούσει, δεν ήξερε ότι γινόταν με την εταιρεία ένα ολόκληρο ξέπλυμα? Μα ο αδερφός του είχε περάσει από όλες τις θέσεις. Νομίζω και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε περάσει. Δεν ξέρω αν είχε περάσει. Ξέρω στη Γερμανία ότι έπαιζε ένα σημαντικότατο. Πάνω στη Γερμανία ήταν κάτω από τον Υπουργό Οικονομικών, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό λέω. Επομένως δεν μπορούσε παρά να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με τις παραγγελίες. Ή η κυρία Μαθιοπούλου δεν ήξερε. Για να λέει λοιπόν ο Τσοχαντζόπουλος, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι αν συλληφθούμε, έτσι λέει στον Σμπόκο, δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και προηγούμενοι, είναι και από πάνω μας, ή από πάνω μας είναι και οι επόμενοι. Από πάνω του ποιοι ήταν? Έκανε κάποια στιγμή, άφησε κάποιες πινελιές για ένα λογαριασμό στο Τόκιο, ο οποίος εννοούσε ότι αφορά το Σιμίτη, αλλά σιωπή, σκοτάδι. Όχι. Καπηλές, άκουσα κάτι διαρροές, άκουγα τότε, αλλά φαίνεται ότι επίστη ότι είτε τα ευρήματα ήταν πενιχρά ή ότι δεν έπρεπε να το πει. Αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, θα πρέπει να αποδοθούν βαρύτατες ευθύνες στον Πρωθυπουργό της χώρας, κάτω από τη σκιά του οποίου δρούσε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, οι κύριοι Τσοχαντζόπουλος και Σμπόκος. Γιατί είχε διατελέσει και υπουργός οικονομίας, γιατί είχε γνώριζε το Ταμείο του Κράτους, γιατί εν πάση περιπτώσει ως πρωθυπουργός είχε απόλυτη ευθύνη για το τι έκαναν οι υπουργοί του, ή κάνω λάθος? Δεν μπορεί, γιατί πράγματα είχε περάσει και αυτοοικονομίας και αυτοανάπτυξης, ήξερε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, και εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι δεν του διέφυγε της προσοχής. Αλλά απλώς η άποψή μου είναι ότι Σιμίτης κάτσε τώρα σε εσύ για να μην σε έχω πεσαπάτια μου για να μπορέσω να κυβερνήσω εγώ. Αυτό έγινε. Τώρα, σας περισσότερο σας έχω καλέσει για τα ποσοστά που φαίνεται να καταγράφετε στη διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας, του Ζούγκλα.gr. Εμένα με εντυπωσίασαν. Αλλά... Κοίτα, δεν φλόπρο, υπάρχει μια διαφορά σε εσάς. Υπάρχει έρευνα. Στους άλλους δεν υπάρχει έρευνα. Δεν κάνουν την έρευνα. Δεν κάνουν. Απλώς παίρνει ο ένας, αντιγράφει προσαρμόζοντας κάτι προς τα πάνω τα νούμερα κατά το προσωπικό του δοκού. Δεν κάνουν έρευνα. Μην το λέτε. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν κάνουν έρευνα. Παίρνουν, ξέρω εγώ, κάνει ο ένας και μετά παίρνει άλλος και κάνει διορθωτικές κινήσεις. Το 19,6 το κάνει 19,4, το 19,2 το κάνει 19,7 και πάει λέγοντας. Σε εσάς έγινε έρευνα. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Έρευνα. Ασχολήθηκε κόσμος. Και οι άλλοι βεβαίως, έχετε υπόψη, είναι σαν το κουστούμι. Όποιος το πληρώνει, το ράβει στα μέτρα. Δεν παράψει κάποιος κουστούμι στα μέτρα κάποιου άλλου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι προϊόν παρθενογέννης σε αυτόν τον τόπο. Ξέρουμε λίγο πώς λειτουργούν, ξέρουμε ότι με το να φυσουνάρει κάποιος έχει μια καλύτερη περιποίηση, το ξυρίζουν, του βάζουν και λίγο κρέμα και αν ξέρω εγώ φυσουνάρει πιο πολύ του βάζουν και λίγη πούδρα. Εντάξει, από εκεί πέρα είναι εάν θέλει να παίξει μαζί τους ή δεν παίζεις. Είναι κάτι σαν τις εταιρείες που κάνατε εσείς στον πόλεμο μια εποχή με τις τηλεθεάσεις. Ό,τι θέλουν δίνουν. Ό,τι θέλουν δίνουν. Θυμάμαι εγώ μια φορά είχα βάλει τότε ξεκινούσε το κανάλι μια εκπομπή την οποία δεν ανέταξα. Αλλά είχε περάσει την τηλεόραση και τη φέρανε ότι είχε 2,4. Ποιο είχε 2,4? Αυτό το οποίο ποτέ δεν βγήκε στον αέρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι ένα κλαμπάκι. Είναι κλαμπάκι. Το κλαμπ είναι. Είναι αλήθεια ότι αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις είναι ένα κλαμπάκι. Αλλά δεν θέλω να τους αδικούμε γιατί είναι και καλοί επιστήμονες και ικανοί. Εάν και όποτε και εφόσον έχουν υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις είναι λάθος τους, γιατί υποβαθμίζουν το προϊόν τους. Εάν θέλουν να κάνουν δημοσκοπήσεις, εάν πράγματι θέλουν, να στείλει το κάθε κόμμα το τεχνικό του σύμβουλο. Εφόσον ρωτάς για την Ουδού, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Καμένο, παρακαλώ στείλτε μου κάνω το τεχνικό σύμβουλο αυτό το κατευθύνω στο γραφείο μου μέσα. Σωστό. Αλλά όπως γνωρίζετε. Τότε βγαίνουν τα αποτελέσματα. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και τα αφεντικά της η Τρόικα
δεν φυσουνάρουν για να βγουν τα αποτελέσματα τα πλασματικά. Σωστά. Γιατί αν βγουν τα πραγματικά, απέτυχαν και τρέχουν και δεν φτάνουν. Σωστά. Αυτό το πράγμα δεν παγίνει όμως με τη ζούγκλα, αυτή είναι όλη η ιστορία. Κοιτάξτε, με τη ζούγκλα μπορεί να γίνει, διότι δεν μπορείτε να ξέρετε η συνείδησή μας μέχρι που φτάνει. Καλά, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο συνείδηση. Τι αντιστάσει έχουμε. Που βγάζονται εκεί μέσα, που άλλο θα το σφύριζε, επειδή εδώ υπάρχει μαγείρεμα. Αλήθεια είναι και αυτό. Είμαστε μικρή γειτονιά η Ελλάδα για να μπορούμε να κρύβουμε μεγάλα ψέματα. Επειδή όμως εγώ έχω μάθει στη ζωή να περνάω καλά ζώντας με ανθρώπους που έχουν μικρές ή μεγάλες επιθυμίες, αλλά όχι μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι πιο άνθρωποι αυτοί και περνάς καλύτερα μαζί τους. Πηγαίνετε. Είναι απελευθερωμένοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Πηγαίνετε να κάνετε με τους επιχειρηματίες Πάσχα και πηγαίνετε να κάνετε και με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία, ας πούμε, στην Καρδίτσα ή στον Εύρο. Θα περάσετε καλύτερα με τους δεύτερους. Γιατί οι δικές τους επιθυμίες είναι μικρές. Είναι εγωιτευτικές, είναι ανθρώπινες. Οι άλλοι έχουν μεγάλες φιλοδοξίες. Και δεν συμπεριφέρονται ως άνθρωποι. Και όταν στο γόνατο για να κρατήσουν τα προνόμια. Να φιλοσοφήσουμε λίγο. Λοιπόν, τώρα είστε άδικος με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, διότι πιστεύω ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους όταν θέλουν και μπορούν να το κάνουν. Και αν ξοδέψουν και κάτι παραπάνω, μπορούν να αποκτήσουν μια βάση δεδομένων που θα τους βοηθήσει να είναι πιο γρήγοροι και πιο άμεση. Όμως, εγώ μένω σε αυτό που κατέγραψε το Zoogla.gr. Η διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία σταθμίζεται από ειδικούς επιστήμονες, από την ομάδα της ΑΛΚΟ, και που δεν μπορεί κανένας να βάλει χέρι. Εμείς το μόνο που επιτηρούμε είναι να πηγαίνουν οι ψήφοι εκεί, να είναι αυτές, να μην υπάρχουν διπλοψηφίσαντες, και από εκεί και πέρα το ξεκαθάρισμα για τη στάθμιση το κάνει η ίδια η εταιρεία. Το οποίο και αυτό το παρακολουθούμε, γιατί θέλουμε να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή σκέψη στο μυαλό ενός αναγνώστη, ενός τηλεθεατή του Zoogla.gr, γιατί έχουμε για τηλεόραση, να μην πιστεύει ότι έγιναν λαθροχειρίες ή ότι επιδιώκουμε άλλα πράγματα. Το γεγονός ότι σας δίνει ένα 4,3 είναι πολύ ενθαρρυντικό για σας, που σημαίνει ότι ξαναμπαίνετε σε τροχιά, ενώ όλοι σας είχαν διαγράψει και έλεγαν ότι δεν πρόκειται να επανέλθει ο Καρατζαφέρης. Στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ. Έτσι είναι η πολιτική, και αν θέλετε, κύριε Τεταφρόνη, με πολύ παρησία, πάρα πολύ παρησία και καθόλου έπαρση, πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιστροφή στα πράγματα γίνεται χωρίς εκτόσεις, χωρίς συμβιβασμό και χωρίς χειροφιλήματα όλων αυτών οι οποίοι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα και στη θέση εμπολής να γνωρίζω ότι πράγματι είναι έτσι. Έχω κουραστεί από ένα πράγμα. Για ένα πράγμα που έχετε κουραστεί και εσείς. Ο Σάκης κάνετε μεγάλες επιτυχίες, αλλά στα 10 κανάλια. Πα, 10 κανάλια. Γιατί δεν μπορούσατε να συμβιβαστείτε με την ιδέα του σηκώματος του ακουστικού. Το ίδιο πράγμα και εγώ. Ίσως είμαστε από ένα παράλληλο φύλαμα φτιαγμένοι. Δεν πήγα να προσκυνήσω, δεν πήγα να κλείψω, δεν πήγα να κάνω. Περίμενα επομενωτικά 1,5 χρόνο και έλεγα κάποια στιγμή θα έρθει μια δικαίωση, τουλάχιστον στην αναφορά στα μέσα ενημέρωση. Τώρα το ζω αυτό το πράγμα. Όμως πρέπει όλοι μαζί. Όχι να διώξουμε μια κακιά κυβέρνηση ή μια κακιά νοοτροπία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να διώξουμε και να απαλλαγούμε, να αξιοπαιδήσουμε αυτούς που είναι πίσω από αυτές τις κακές κυβερνήσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τον τόνο, τον ρυθμό. Και αυτό είναι το πλέον ουσιώδη. Μπορούμε αύριο το πρωί να πούμε αυτό το κύκλωμα που ο Καραμαλής το έχει ονομάσει Νταβατζίδες, μπορούμε να το αξιοπαιδήσουμε. Θα αλλάξει η Ελλάδα. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ακούω πράγματα τρομερά. Παρακολουθώ το βράδυ στα δελτία των 8. Πώς μεθοδεύουν, πώς αλλοιώνουν, πώς ασελγούν επί της συνειδήσεως των πολιτών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Μεγαλύτερο έγκλημα από το μαχαίρωμα του σώματος είναι το μαχαίρωμα στην ψυχή. Μάλιστα. Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς καταγράφοντας αυτό το ποσοστό, μείναμε έκπληκτοι. Αν διαβάζοντας το ποσοστό που καταγράψετε, μείναμε έκπληκτοι, διότι είναι μεγάλο νούμερο. Αν σκεφτεί κανείς ότι το Πασόκ έχει ένα 5,1. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι τέταρτο κόμμα με 5,9, το ΚΚΕ 5,4 και Δημάρ μένει στο 1,6. Που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Βεβαίως υπάρχει μια δεξαμενή της τάξης 17% μεταξύ άλλου, Αποχής, Λευκού, Άκυρου, δεν ξέρω, δεν απάντω, δεν είναι μικρό ποσοστό. Αυτοί θα πάνε να κάνουν μια ηλιά εκ των πραγμάτων. Εκεί οδηγούνται τώρα. Ποιος θα πάρει το μεγάλο κλαδί, ποιος θα πάρει το μικρό κλαδί, ποιος θα πάρει το πάνω κλαδί, είναι μια τι γίνεται. Δηλαδή, αυτός είναι μονόδρομος. Το θέμα είναι η άλλη πλευρά τι κάνει. Εάν η άλλη πλευρά μπορεί να ασκήσει μία πολιτική ελκυστική προς τους Έλληνες,
και ελκυστική προς όλους εκείνους οι οποίοι είναι απ' έξω από την Τζαμαρία και δεν μπαίνουν μέσα γιατί βλέπουν πάρα πολλές βρωμιές στην Τζαμαρία. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Και για να γίνει αυτό πρέπει ο κύριος Σαμαράς και οι συναυτό να καταλάβουν ότι αυτή η πολιτική είναι ατελέσφορος. Δεν βγαίνει πουθενά. Κοιτάξτε. Δεν είναι μονόδρομος. Είναι ένας μονόδρομος προς το κρεμό. Να αλλάξουν πολιτική. Ένα μία κούλπα γενναίο θα μπορούσε να αξιολογηθεί πολύ από τον κόσμο. Αυτό θα ήταν και μια ευκαιρία αναζωπηρώσεως και ανεδείξεως της αστική δημοκρατίας η οποία πτωχεύει προς τέλψη των άκρων. Κοιτάξτε, η σιωπή σας προφανώς να εξελίχθει ως αποδοχή του μία κούλπα από μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος, γι' αυτό και επανακάμπτουν. Επειδή δεν έχουμε καμία πολιτική συγγένεια οι δυο μας και το Ζούγκλα Τζιάρ δεν θα σχαριζόταν όλη άλλωστε. Πολιτική δεν έχουμε, κύριε Τελεφλόπ, είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε όμως πνευματική συγγένεια. Σας έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές να προηγήσετε ή καμιά φορά να έπεστε αυτών των τεράστιων νοητικών διαδρομών, αυτόν τον μαραθώνιο, ο οποίος κρατάει 40 χρόνια τώρα. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι δεν σας συμπεριλαμβάνουν στις μετρήσεις τους αυτές οι εταιρείες δημοσκόπησης? Εγώ είχα ξεκαθαρίσει τότε ότι δεν θέλω καμία επαφή μαζί σας και έχετε υπόψη όποιος με βάζει μέσα θα τρώει εξώπου. Μην με βάζετε καθόλου. Αγνοήστε με. Δεν θέλω. Έτσι λοιπόν αυτοί όταν κάνουν δημοσκόπηση λένε Ξενούδου, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητη, Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Δημάρχη. Δεν αναφέρουν το λαό. Αυτοί οι οποίοι είναι και όχι, βάλτε και λαό. Δηλαδή κάποιο που το θυμάται και το σκέφτεται και εν πάση περιπτώσει αυτό ο οποίο σε ρωτάτε δεν έχει τελειώσει και το Cambridge, έχει τα προβλήματά του, δεν το σημειώνει κάθε φορά. Δόξα τω Θεώ όμως, μέσα από την κοινωνική διάσταση, εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η επιστροφή που λέτε, ένας κόσμος. Ακούμε τα καφενεία, όπως τα ακούτε και εσείς και άλλοι, ότι οι δικές του Καρατζαφέρη, θεία του Καρατζαφέρη και κάποια τέτοια σύναφη πράγματα, τα οποία μας ενδυναμώνει. Μαζεύω τα μηνύματα από την Ελλάδα. Πολλαπλασίασα τις τοπικές μου επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Έχω περισσότερα τοπικά γραφεία από ό,τι είχα όταν ήμουν στο 9% στις δημοσκοπήσεις. Έντοξα τις μαύρες γάτες, όποιες μαύρες γάτες, εν πάση περιπτώσει, μπορούσα να καλύψω. Και το κόμμα που θυμεί αισθάνεται κάτι σαν υπερυπόφυνση, ξέρω εγώ. Περπατάει στην κοινωνία χωρίς να έχει το ρε, το δείξε κτλ. Mary Poppins, τι μου θυμίσετε τώρα, πήγατε δεκαετία του 70, να σου πω τώρα. Ποιες είναι οι μαύρες γάτες, δηλαδή, ποιες θεωρείτε μαύρες γάτες? Δεν χρειάζεται να πω μία σε ονομάσω, ίσως αδικήσω κάποια από αυτές οι οποίες έπαιξαν αυτόν τον ρόλο. Αλλά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι παίζανε διπλούς ρόλους, αυτό, ξεπουλιόντουσαν, κάναν διάφορα παιχνίδια. Όλοι αυτοί οι μυστήριοι οι οποίοι ανακατέβανε την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Καρατζαφέρη, θα καταγράφουμε ό,τι συμβαίνει. Δεν ευχόμαστε ούτε καλή επιτυχία ούτε καλή αποτυχία στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί θεωρώ ότι όλοι ξεκινούν από την ίδια φετηρία πλέον, χωρίς την δεξαμενή του παρελθόντος. Το Πασόκ, όπως είδατε, έχει αποδεκατιστεί. Και έχουμε το εξής, παρατηρείτε το εξής φαινόμενο. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η πρώτη, με μικρή διαφορά μεταξύ τους, της τάξης το 0,3 με 0,6 και πότε ο ένας είναι μπροστά, πότε ο άλλος, ανησυχούν πλέον για το διπλανό τους, δηλαδή αυτό που θα τους στηρίξει. Η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί για το Πασόκ που φτάσαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ ανησυχεί για το ποιο θα είναι το άλλο κόμμα με το οποίο θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν θέλει. Το παράδειγμα τώρα, ο κύριος Καμένος, ο οποίος κατηγορείται από κάποιους ότι παίζει τον ρόλο του Βαστάζου του κυρίου Τσίπρα. Είναι περίεργα τα πράγματα. Το Πασόκ να στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και ο Καμένος να στηρίζει τον το κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο μεγάλος του κορμός είναι η πρώην Πασόκη. Διότι αυτοί πήγαν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, στο ο μεγάλος καρπός, η συντριπτική πλειοψηφία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι δύο χρόνια ήταν στο 2,5%. 2,5 με 3 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 17% λοιπόν είναι από το χώρο του Πασόκ. Και έτσι έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να ανησυχεί για το ποιος θα είναι ο διπλανός του, δηλαδή δεν θέλω να θεωρηθεί ότι υπονοώ κάτι για τον κύριο Τσίπρα, για τον κορμό, λέω, του εκλογικού σώματος, που θα ζητήσει στήριξη από το άλλο κομμάτι της δεξιάς που έχει αποσπαστεί τον Καμένο και την παραδοσιακή δεξιά που επιζητεί την επιδιώκει και το έχει πετύχει να έχει τη στήριξη του παραδοσιακού Πασόκ.
Ρε που φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Άλλος, με τη μία ή την άλλη πέφτουνε και βρωνάει το Πασόκ. Όχι. Δόχευσε τη χώρα. Το όχι το Πασόκ. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Όχι, μα το Πασόκ σήμερα στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο μισό Πασόκ στηρίζει το Τσίπρα. Κάνει πρωθυπουργό το Τσίπρα. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, είπαμε. Η παραδοσιακή δεξιά πηγαίνει με το ορθόδοξο Πασόκ. Και το πρώην Πασόκ που είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα πηγαίνει με το αποσπασθέν μέλος της παραδοσιακής δεξιάς, τον κύριο Καμένο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον άλλο να συμμαχίσει, αν πάμε λογικά. Με το ΠΑΣΟΚ δεν πάει ποτέ. Με τους... Είπαμε πριν από λίγο ποτέ να μιλήσει ποτέ, αλλά εάν δει ο κύριος Κουβέλης μέσα στο παιχνίδι, και ο κύριος Κουβέλης είναι δυνάμει. Μα με το 1,1 τώρα, άντε ας φτάσει στο 3 ο Κουβέλης, μπορεί να κάνει με το 3 κυβέρνηση, δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχει και κάποιον άλλον παρέα. Καμία φορά για να μπορέσει να ολοκληρώσει μια πράξη. Ή θα πρέπει να ανεβάσει τα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους. Με το η Χρυσή Αυγή δεν το έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι οι μόνοι που μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Το ΚΚΕ δεν το συζητάμε, δεν πρόκειται. Αν θα φτάνει και ο κύριος Καμένος, αν θα φτάνει, δεν είμαι σίγουρο. Μάλιστα. Δηλαδή, αν ο κύριος Καμένος περιοριστεί στο εύρος το οποίο βλέπω δημοσκοπικά, θα βγάλει, ξέρω εγώ, 17-18 βουλευτές, οπότε δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρει 133 ο ΣΥΡΙΖΑ. Τσίμπησε ο Καμένος, τσίμπησε στην τελευταία μέτρηση, διότι έχω εδώ όλες τις μετρήσεις και υπάρχει μια στήλη που συγκρίνει τις πρώην με τις μετέπειτα δημοσκοπήσεις. Εγώ εκεί να πάει στο 17-18 τις βουλευτές δηλαδή, που έχει σήμερα, δηλαδή, δεν θα φτάσει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι σίγουρος ότι θα κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο πρέπει να περάσει στο 135. Ναι, ο κύριος Καμένος είχε 4-4, 4-7, 5-4 και στην τελευταία πήγε 5-9. Έχει δηλαδή μια σταδιακή άνοδο μετά την κρίση που έφυγε ένα κομμάτι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι το μεγαλύτερο νούμερο που του δίνουμε σε διαδικτυακή ψηφοφορία, που σημαίνει ότι τσίμπησε. Επομένως, είναι ρευστά τα πάντα και είναι μια κινούμενη άμμος. Είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα ελέγχει κανείς και αν δεν έχει εμπειρίες καταγράψει δεν μπορεί. Σήμερα, όπως είναι η κοινωνική ομάδα του κ. Καμένου, γιατί μπορεί να αλλάξει. Δεν θα πάει εύκολα με ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ρωτήσω. Πρόσωπα τα οποία δεν θα πάνε. Να σας ρωτήσω. Πρόσωπα τα οποία, ξέρω εγώ, βρίσκονται πολύ εγκύτερα στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, εγώ δίνω μια ρευστότητα στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού και βλέπω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος εξαρτήτων Ελλήνων φυλάσσεται λίγο. Δεν το πολύ λέει αυτό το οποίο είχε πει πριν από μερικούς μήνες. Ότι δηλαδή. Μετά το λιτσάρεται και τα επάνω, έχει μαζευτεί. Δεν πολύ λέει ότι θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ, θα στηρίξω το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει μαζέψει. Αρχίζει κάνει διαφοροποίηση ότι στα εθνικά θέματα δεν μπορώ, εκείνο δεν μπορώ. Επομένως λοιπόν, εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι ως προς την πιθανότητα δηλαδή της τελικής συνύπαρξης. Θα είναι μεγάλο βάρος να στηρίξει μια κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Τώρα. Θέλω τα δικά σας. Ξέρω ότι μπορεί να μην μου πείτε την αλήθεια. Γιατί υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και ορισμένες φορές πρέπει να γίνετε κατανοητοί, όχι σεβαστοί. Αλλά έχετε καταγράψει αυτή την άνοδο που διαβάζουμε στην διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoukla.gr ή πρόκειται για μια στιγμή τάση την οποία κατέγραψε η μέτρησή μας και στην επόμενη δεν θα το δούμε. Το Πάσχα και μετά μια πράγματι άνοδο και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο, το οποίο εφέτος δεν μπόρεσε να το γεμίσει ο κύριος Σάμαρας, αλλά δεν μπόρεσε και ο φίλος ο Πάνος ο Καμένος από ό,τι είχαμε δει στο βίντεο. Εμείς τολμάμε λοιπόν το Σάββατο 19 του μηνός 7 να πάμε στο Βελίδιο. Για να πάμε στο Βελίδιο χρειαζόταν να έχουμε μια ενθάρρυνση ότι πράγματι μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Πράγματι βλέπω ότι το πράγμα έχει αλλάξει. Άνθρωποι μένανε σε κάποια έτσι μοτίβα και τσιτάτα μέχρι τον γύρο. Τώρα δεν είναι δικαιότητα του Καρατζαφέρη, δικαιότητα του Καρατζαφέρη. Αυτό το πράγμα θα προσπαθήσω να το κεφαλαιοποιήσω και να μην το εξαντλήσω με πράξεις, κινήσεις ή λόγους οι οποίοι θα ήταν αφαιρετικοί. Μάλιστα. Επομένως, έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής μέρους του εκλογικού σώματος που χάσατε κατά το παρελθόν. Εγώ τώρα έλεγα, κύριε Δαφυλόπουλε, μέσα έτσι στην δυναμική την οποία έχει η Σούγκλα, γιατί απευθύνεται πράγματι σε όλους τους ανθρώπους, συγκεκριμένου βέβαια πολιτικού προφίλ,
Κάντε μια δημοσκόπηση και βάλτε ξέρω τον Κασιδιάρη μέσα. Ποιος άλλος έχει δηλώσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου, κυρία Σαββαράθα. Βάλτε τον Καρατζαφέρη, βάλτε τον οποιοδήποτε έχει ακουστεί το όνομά του για το Δήμο της Αθήνας και να καταγράψετε ένα ποσοστό που θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχετε σκεφτεί να βάλει υποψηφιότητα για το Δήμο της Αθήνας? Εγώ όχι, αλλά βλέπω ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος δεν κινείται αναγκαστικά μέσα το λαός να το πιέζει, να το συζητάει, να το λέει, να το επαναφέρει. Βλέπω και διάφορους μπλόκες να το φέρουν χωρίς να τους ελέγχω εγώ, να είναι της δικιάς μου έτσι παρεούλας. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή κάποια στιγμή ο κύριος Σαμαράς, εγώ πιστεύω προσωπικά, μπορεί να κάνω λάθος, θα κάνει δωράκια, καπεφτάκια, κομπολογάκια, σουβλάκια και διάφορα για να δεχτεί κάποιος να πάει δήμαρχος. Δεν θα πηγαίνει κανείς. Οι δύο δέντες θα ξεκόψουν. Δεν πηγαίνω, που θεωρεί το φαβορί έτσι. Δεν πάω να αντιμετωπίσω εγώ τον Κασιδιάρη αύριο το πρωί. Λοιπόν, και υπάρχει μια δυσκολία. Επιπλέον, όποιος παίρνει το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία θα καταδικάζεται. Άρα λοιπόν, δημιουργούνται άλλες συνθήκες ανθρώπων οι οποίες να έχουν ένα όνομα που να είναι ένα βαρύ όνομα που να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, να αναγκάσει το Δήμο, γιατί ξέρετε δεν κάνει η καρέκλα τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος κάνει την καρέκλα. Απόδειξε ότι ο κύριος Καμίνης, ο οποίος πήρε μεγάλα ποσοστά αλλά δεν μπόρεσε να βγει ο δήμαρχος δηλαδή. Η Αθήνα χρειάζεται ένα Τζουλιάνι για να μπορέσει να λύσει όλα τα προβλήματα και αν ανάγκη να αντιμετωπίσει και την ολιγορία της κυβέρνησης. Κάτω από αυτό το πλαίσιο ακούω διαφόρους να καταλήγουν στο πρόσωπο το δικό μου. Δεν είναι ο πρώτος μου στόχος, είναι η αλήθεια, έτσι άλλους στόχους έχω, αλλά δεν είναι κάτι όμως το οποίο θα τα αποκρούσω με τα βελημίας. Μάλιστα. Ο σημερινός δήμαρχος θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καθαρός και έντιμος άνθρωπος. Ίσως να μην κάνει για πολιτικός ή να μην έχει αυτή τη σκιά, τον ίσιο που χρειάζεται ο πολιτικός για να αυτό είπα ακριβώς, μαζέψει τον κόσμο. Στις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Είναι στο τέλος. Δεν νομίζω ότι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα χάσει τη σοβαρότητα την οποία είχε ο συνήγορος του πολίτη με το ξαναεμπλακεί με αυτό το πράγμα. Α, πιστεύετε ότι και ο ίδιος έχει πάρει απόφαση να μην συμμετάσχει? Ναι, νομίζω ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα τον οδηγεί να μην χάσει την εξευρεβιά του. Καλά, στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ, αλλάζουν τα δεδομένα και ξαφνικά μπορεί να βρεθεί πάλι ισχυρός και παντοδύναμος εκεί και να μπορέσει να κερδίσει. Αλλά θέλω να μου πείτε τώρα ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, επειδή βλέπω ότι δεν ανήκετε στην κατηγορία των κομμάτων που κάνουν επιθέσεις, ενώ την επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή, πιστεύετε ότι τα κίνητρα είναι πολιτικά, είναι ποινικά? Ευθέως πολιτικά είναι, κύριε. Είναι ευθέως πολιτικά. Ευθέως πολιτικά. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα στους ακροατές σας. Με το χέρι στην καρδιά. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να ευνασιαστώ τη Χρυσή Αυγή, γιατί αυτοί ήρθαν για να ελευθερώσουν τους δικούς μου ψήφους. Επομένως, ή θα είσαι με το Γεννάτη ή θα είσαι με τη λογική. Θέλω να είμαι με τη λογική. Εάν η Χρυσή Αυγή, αυτή η Χρυσή Αυγή που ξέραμε μέχρι τις 10 μέρες, όπως την ξέραμε, είχε 2,5% και δεν είχε 15, θα δεχόταν αυτή την επίθεση? Εγώ νομίζω το 15 έφερε την επίθεση και όχι το 2,5. Ναι, εγώ θα σας πω, θα δώσω μια άλλη ερμηνεία. Ευτυχώς που έχουν μαζέψει διάφορους τραμπούκους και πεζοδρομιακούς τύπους και τους εκθέτουν τόσο πολύ ούτως ώστε να μην ξεφύγουν προς τα πάνω. Να μην ξεφύγουν περισσότερο προς τα πάνω, διότι αν ήταν λίγο λογικοί, δεν έφτυναν, δεν χτύπαγαν, δεν καρπάζωναν και δεν έκαναν τις αγριότητες και δεν επεδείχνυαν τη βαρβαρότητα που επιδεικνύουν, πραγματικά θα βάδιζαν προς την εξουσία με την αγανάκτηση που έχει ο κόσμος. Αλλά έδειξαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, για τον οποίο ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να τους κοιτάξει στα μάτια, όχι να διανοηθεί να ψηφίσει τέτοιο χώρο. Όποιος βλέπει ή ακούει, καταγράφει στη συνείδησή του τι είναι, να τους ακούσει ή να τους δει. Ναι, εντάξει. Αλλά όμως δεν πάβω να είναι μια πραγματικότητα την μια οποία... Μια πραγματικότητα είναι η αγανάκτηση, όπως είπατε κύριε Δαφυλόπουλο. Η αγανάκτηση. Αν αφαιρέσουμε αγανάκτηση, ο κόσμος θα γυρίσει στην αστική δημοκρατία. Και γι' αυτό κάνω έκκληση στο Σαμαρά, άλλαξε πολιτική. Κάνε πιο ελκυστική την πολιτική. Άλλαξε που πες μια κούρπα, προχωράμε. Επαναφέρω την εθνική κυριαρχία στην Αθήνα από το Βερολίνο. Ξεκινάμε, όποιος θέλει προσέρχεται, βοηθάει. Πάμε. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα. Πώς μπορεί να πιστεύει ο Σαμαράς με το Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών ότι θα μπορέσει να αλλάξει Ακούστε κάτι. Εγώ λέω στους φίλους μου ότι η Χρυσή Αυγή είναι σαν την Πράντα.
Τα ξέρετε τα προϊόντα Πράντα, έτσι. Η ιδιοκτήτρια της Πράντα, μια πανέξυπνη Ιταλίδα, σκέφτηκε ότι μπορεί, και αριστερή μάλιστα, ότι καλό είναι να αποθεώσει το κίτς και το άσχημο. Και αυτό το κίτς και το άσχημο έγινε μοδάρα, όχι απλά μόδα, και περιζήτητο σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος... Και ο Πρεμοντόρα ήταν ακριβώς άσχημος, αλλά έγινε σε πρεμιέρα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι έχει απόλυτη επίγνωση του τι σημαίνει Χρυσή Αυγή το εκλογικό σώμα, πριν, εκτός από εκείνους τους παθιασμένους και τους, εν πάση περιπτώσει, σχιζοφρενείς που ζουν με την εικόνα του Χίτλερ, έχει πολύ καλά, έχει συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός που τους ψηφίζει ποιοι είναι, αλλά το κάνουν από αντίδραση, θέλοντας... Και οι θεούσες και οι μητροπολίτες που τώρα προγραφήκανε να επιστρέψουν ακόμα παγανιστών, ολόκληρο βιβλίο έχει γράψει ο Μιχαλιάκος που ξεφάνισε, δέσει στο Θεό πάνω. Ή ο άλλος ο Γερμανής και τα λοιπά, μπασίστα σε ένα συγκρότημα, λέει για τον μπάσταρδο Υιό του Θεού, τον Γα, τον Χριστό. Λοιπόν, η θεούσα πάει και λέει το καντιλάκι, μπορεί να λέει Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, με τα καντήλια που έχουν ρίξει οι Έλληνες για όλους εσάς, θα μπορούσαν να συμμαχήσουν και με τον διάβολο. Θυμάστε τι είπε ο Χαρίλος Φλωράκης κάποτε. Κάνοντας τη συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, είπε ότι θα μπορούσαμε να συμμαχήσουμε και με τον διάβολο. Αυτό κάνει ο ελληνικός λαός σήμερα. Συμμαχεί με τον διάβολο που δεν τον θέλει, δεν του αρέσει, δεν τον επιθυμεί, αλλά υποψιάζεται ότι μόνο ένας διάβολος μπορεί να βάλει στη γωνία το σύστημα. Το σύστημα όμως δεν μπαίνει στη γωνία, όπως καταλαβαίνετε. Καλά, ο κύριος Σύπρας είπατε, ή άκουσα λάθος. Το φαινόμενο εξετάζουμε προς Θεού, γιατί εντάξει, δεν θέλω, πάντα, θέλω ούτως, ο κόσμος... Εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος... Ο κόσμος δεν μας... Και ένας άνθρωπος ο οποίος απεφάσισε να μην βάψει το παιδί του να πάει στο Δημαρχείο να δώσει το όνομα, έχει δηλώσει εγώ είμαι άπτες, δεν πιστεύω στο Χριστό, μην μπλέκεται με αυτά. Από εκεί πέρα τώρα, εάν ο άλλος θέλει να ψηφίσει κάποιον ο οποίος είναι άθεος και στην προσωπική του ζωή έχει αποβάλει τον Χριστό, θα ψηφίσει και για την Ελλάδα να τον αποβάλει. Δικαιωμάτιο είναι, δεν θα πάει με μαχαίρι κάποιον με πιστόλι. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, επειδή προσπαθείτε τώρα να πάρετε από παντού ψήφους. Όχι, δεν προσπαθώ, η λογική δεν έχει. Τους Χρυσαυγίτες τους βγάλατε παγανιστές και τους Τσιπραίους τους βγάλατε άθεους. Λοιπόν, όχι, είναι αλήθεια ή όχι, εγώ ρωτάω. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τη δική του ιδεολειψία. Άρα λοιπόν έχει δικαίωμα και λέει: εγώ δεν διάζομαι τον Χριστό. Δεν τον πιστεύω, ρε παιδί. Προχθές τον αγιασμό. Δεν παντρεύομαι, δεν πήγα στην εκκλησία, δεν πάω πουθενά. Αυτά είναι. Εγώ κάνω ένα παιδί, το παιδί δεν τον βαφτίζω χριστιανό, αλλά πηγαίνω στο Δημαρχείο και του δίνω ένα όνομα. Δικαίωμά του είναι. Αλλά και δικαίωμα όμως του κόσμου είναι να ξέρει αυτόν που θα ψηφίσει για πρωθυπουργό. Τι ασπάζεται. Εντάξει, στη ζωή πρέπει να τα φιλοσοφήσει λίγο τα πράγματα. Εγώ μετά από τρεις γάμους σας λέω ότι πιο δύσκολο είναι να πας στη γυναίκα σου και όχι στην εκκλησία. Λοιπόν, επομένως. Εντάξει, κύριε Δευτέρα. Αφήστε τα αυτά. Εσείς κουραστήκατε και προγραμματίσατε για να βρείτε το ιδανικό. Τι είστε όμως, πώς λένε, μεγάλη μάρκα. Διπλωμάτης έπρεπε να γίνετε. Εδώ σας λέω στη Βουλή προχθές έκανε και το σταυρό του Τσίπρας, φίλης και λακωνίσμα. Ναι, το σταυρό του για να το φιλήσει, έφυγε. Απομακρύθηκε λίγο να πει η κυρία Λιάννα Κανέλη, έτσι, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που έχει μια παράδοση στην Αθήνα. Αυτή είναι συνεργαζόμενη. Δεν το φίλησε. Εντάξει, δεν είχαμε παρατράγουδα, έτσι είπανε. Τώρα, να σου πω, το τρώει ο κόσμος αυτό το παραμύθι. Μπορεί να είσαι άθεος, να είσαι ό,τι θες, ό,τι θέλεις μπορεί να είσαι. Να είσαι παγανιστής, κάνεις τη δουλειά σου. Όχι αυτό. Κάνεις τη δουλειά σου. Μπορείς να την κάνεις σωστά. Μπορείς να βοηθήσεις τον κόσμο. Το να λες ότι είσαι καλός χριστιανός και καλός πατριώτης και από πίσω να παίρνεις τις μίζες και να τρως τα λεφτά του ελληνικού λαού, δεν έχει καμιά αξία. Και έτσι οι ίδιοι απομυθοποίησαν. Το σύστημα έχασε τον καθοσπρεπισμό του, κύριε Καρατζαφέρη. Μαδίθηκε, έγινε σαν αυτά τα πουλερικά που τα έχουν στο ψυγείο. Ένα χριστιανό ορθόδοξο από ένα άθεο, όπως και να το κάνουμε, ας είναι, ξέρω εγώ, η ίδια ποιότητας. Προτιμώ τον χριστιανό τον ορθόδοξο. Τουλάχιστον ξέρω ότι πιστεύει εκεί που πιστεύω κι εγώ. Εντάξει, ένας Έλληνας. Οι γονείς μας λέγανε από πού κρατάει η σκούφια του και εσύ τι Θεό πιστεύει. Για να το λένε αυτό χρόνια, δεκαετίες, εκατό χρόνια. Είναι μία αυτή στο DNA καταγεγραμμένο του Έλληνα. Μάλιστα. Επομένως, πιστεύετε ότι αυτό το ποσοστό που κατέγραψε η διαδικτυακή του Zoogla.gr δεν είναι μια τάση στιγμία που θα ξεφουσκώσει στην επόμενη μέτρησή μας, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Και επειδή... Πιστεύω, κύριε Τεφιλόπουλε, ότι αυτό βαραίνει στους ώμους μας. Πρέπει να είμαστε κι εμείς πιο σοβαροί, πιο εργατικοί,
να το πλημοδοτήσουμε αυτό με σωστές ενέργειες που θα γίνουν αποδεκτές από το εκλογικό σώμα, γιατί ξεκινώντας από ένα 4,5 μπορεί να ταινίσουμε αισιόδοξα πολύ περισσότερα πράγματα. Το υποδέχομαι πράγματι με την σοβαρότητα που του πρέπει. Και αυτό είναι και ένα χαστούκι, αν θέλετε, σε εκείνους οι οποίοι επιμένουν σε δημοσκοπικά παιχνίδια και θα το βγουν μπροστά τους. Θα έρθει η μέρα, θα ανοίξει η κάλπη και θα αρχίσουν να απολογούνται για όλα αυτά τα οποία έκαναν. Εγώ ευχαριστώ τη Ζούγκλα για την ανεξάρτητη γνώμη, την αδέσμευτη άποψη την οποία έχει, η οποία δεν επηρεάζεται από χορηγούς, σαν για αυτούς που γιγάντωσαν τη Χρυσή Αυγή, και αρνείται η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά να τους βγάλει στο προσκήνιο. Ακούστε τώρα. Σήμερα το πρωί μας κάλεσε ο ειδικός εφέτης ανακριτής σε μία από τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένο ραντεβού για τα στοιχεία όλα για τον Τζοχαντζόπουλο, τον Μπλόχερ και τους υπόλοιπους. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά καλούμεθα την ώρα που έχουμε παραβιάσει τον συγκεκριμένο νόμο τέρας που κατασκεύασε ο κύριος Βενιζέλος και η ακαδημαϊκή του παρέα για την καταγραφή με μαγνητόφωνο ή με κάμερα στοιχείων που δεν μπορούν να είναι αποδεικτικά. Εδώ ανατρέπονται για το δημόσιο συμφέρον και θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε αγώνα ο Έλληνας δημοσιογράφος να κερδίσει αυτό το όπλο που έχει ο Γάλλος, ο Άγγλος, ο Αμερικανός, ο Ιταλός, ο Αφρικανός, ο Ινδός, ο Κινέζος και δεν το έχει ο Έλληνας. Αυτός μαζί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ήταν δύο τέρατα που δημιουργήθηκαν γιατί γνώριζαν ότι στα χέρια του κάθε X όποιου Τριανταφυλόπουλου μπορεί να πέσει ένα ντοκουμέντο που θα μας πετάξει στον κρεμό. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνέβη. Η περίπτωση τώρα της καταγραφής, της συνομιλίας του Τζοχαντζόπουλου, η οποία έγινε μάλιστα από τον ίδιο τον Τζοχαντζόπουλο, κατέγραφε τον Σμπόκο και έπεσε στα χέρια μας, είναι ένα φοβερό ντοκουμέντο, το οποίο αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει για τις πολιτικές εξελίξεις. Και αν εδώ δεν το λάβουν υπόψη για τον Α, Β, Γ, Δ. Όχι, όχι, το λαμβάνουν υπόψη. Ίσα, σας λέω το ενθαρρυντικό ότι θα το λάβουν υπόψη. Βεβαίως, μα είναι αυτό να γνωριστεί ένα τέτοιο πράγμα. Τα τέρατα όμως. Όταν μέσα κατονομάζει, εμέσως περιγράφει και άλλους υπουργούς άλλων κομμάτων οι οποίοι με τον Α, Β τρόπο εμπλέκονται στην υπόθεση, νομίζω ότι τώρα αρχίζει το πάρτι και ζωντανεύει. Οι νόμοι τέρατα θα πρέπει να φύγουν από τη μέση. Και του συντάγματος, το οποίο το έφτιαξε από κοινού η Νέα Δημοκρατία δια του Βαρβιτσιώτη και το Πασόκ και του Βενιζέλου. Αυτοί έφτιαξαν τον νόμο και σας παρακαλώ έτσι. Πάρα πολύ, κύριε Δαφυλόπουλε, βάλτε τα παιδιά τα δικά σας στους 300 τόσους που το υψήφισαν το Σύνταγμα και πολλοί από την αριστερά, όλοι εν το συνόλο μάλλον, υπάρχει και ένας αιρετικός ο οποίος είπε όχι και με τον οποίο συνομιλείτε τώρα. Δεν ψήφισα εγώ το Σύνταγμα το 2000 γιατί είπα αυτό είναι παράλογο. Παράλογο, δεν το ψήφισα. Δείτε λοιπόν πώς το ψήφισε. Το ψήφισαν 151. Έχω την αίσθηση ότι ψηφίστηκε με 200 τόσους, 90 έτσι, κατέπειτα, 280. Άρα λοιπόν ο καθένας να απολογηθεί σήμερα γιατί ήθελε να καλύψει ή να καλυφθεί προφανώς ο ίδιος πίσω από αυτό το άθρο του συντάγματος που μετά από μια βουλή έδωνε το δικαίωμα στον άλλον να τρώει τα φαγωμένα. Για τον ίδιο λόγο όταν κατέγραφε μια κοπέλα αδερφή ενός δυστυχισμένου τον δήμαρχο να της λέει ότι ή θα κοιμηθείς μαζί μου ή διορισμό δεν έχει, ο Τριανταφυλόπουλος έτρωγε 19 μήνες φυλακή και μάρτυρας κατηγορίας μου ήταν ο κύριος ήταν καθηγητές του ποινικού δικαίου φίλου του κυρίου Βενιζέλου. Ακούστε κάτι. Το αντιστοιχικό του δημάρχου με τις κλειές μέσα στο κρεβάτι. Αυτό ήταν το αντιστοιχικό. Ακούστε κάτι. Δεν μπορεί με δύο σταθμά και δύο μέτρα να ζυγίζει την νομιμότητα και δεν είναι ποτέ δυνατό να καθιστάς την νομιμότητα παρανομία. Αυτή η χώρα έχει ζήσει πάρα πολλές αντιφάσεις, αλλά πιστέψτε με ότι θα τις πληρώσει τις αντιφάσεις της και θα έχει ήδη βρεθεί στα σχοινιά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ανήκω στην ομάδα των ανθρώπων που τους χαρακτήριζαν οι κλέφτες υπερβολικούς μέσα στο κοινοβούλιο και μάλιστα πολιτικά πρόσωπα που ορίονται ότι ο Τριανταφυλόπουλος, ο εθνικός εισαγγελέας, μπορεί να μπει στη θέση του μπαίνοντας στη φυλακή. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα κρύβονται για να μην συλληφθούν και τρέμουν με την ιδέα ότι οι Τσοχαντζόπουλοι θα ανοίξουν το στόμα τους και θα έρθει και η δική τους η σειρά. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω. Έκανε αγωγές δεξιά και αριστερά σε όποιον του έγραφε κάτι εναντίον, δηλαδή μην το λάθουμε. Κοιτάξτε, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε
μία δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ήρθε μπροστά μου, μπροστά σε όλο τον κόσμο και μου κούνησε το δάχτυλο λέγοντάς μου αυτό που είπες ότι με κλέφτης θα το μετανιώσεις πικρά. Και βέβαια δεν κρατήθηκα γιατί κάποια στιγμή το πάντε χάσω από εδώ. Διότι κάποια στιγμή, ξέρετε, γνωρίζοντας το τι συμβαίνει, το να έχει ο άλλος στο θράσος κουνάει το δάχτυλο λέγοντάς ότι επειδή δεν βρήκες ακόμα όλα τα στοιχεία θα το μετανιώσεις πικρά, είναι πολύ, είναι χονδροειδέστατος. Δεν είχε και την ευφυΐα αυτή να αποφύγει τέτοιου είδους κόντρες συγκρούσεις. Ο Βαρτόπουλος, εκτός από κλέφτης, ήταν και βλάξ. Γιατί δεν ακολούθησε η συνταγή κάποιων άλλων, που αφού τα πήραν εξαφανίστηκαν από την πολιτική ζωή και γλίτωσαν τον περαιτέρω έλεγχο. Αν αυτός λοιπόν είχε εξαφανιστεί, πολύ φοβούμαι ότι σήμερα δεν θα είχε αυτά τα μπλεξίματα. Τον έφαγε το Four Seasons, τον έφαγε το διαμέρισμα στην Ακρόπολη απέναντι και όλα αυτές οι γκλαμουριές. Εάν είχε εξαφανιστεί ησύχως, δεν θα ασχολείται όπως δεν ασχολούμαστε με κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν κάποια προνομιακή μεταχείριση. Σωστά, τον έφαγαν οι μεγαλομανίες του. Έτσι, έτσι. Και ήταν επιδειξιομανής, διότι δεν είχε κανένα λόγο να δείχνει τον πλούτο του. Ευτυχώς όμως που το έκανε αυτό και έτσι βρέθηκε η άκρη του μύτου. Για η να άκρη, μπορέσουμε. Η άκρη. Να το τραβήξουμε όλο το μύτο όμως, να δούμε που φτάνει. Εγώ αυτό που λέτε το δέχομαι, είναι σωστό να τραβήξουμε, να φτάσουμε στα άκρα. Διότι ο ελληνικός λαός πεινάει, εσείς ανήκετε ως προνομιούχους, πιθανόν και εγώ, σε εκείνους που δεν έχουν πεινάσει ακόμα, αλλά που θα έρθει και η δική μας σειρά. Διότι... Αλλά κύριε Νταφυλόπουλε, επειδή έχετε και εσείς τη δική σας τώρα τηλεοπτική επιχείρηση, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι όσο και αποκτήσαμε με πάρα πολύ κόπο μπροστά από ένα μικρόφωνο και μια κάμερα, τώρα τα ξοδεύουμε για να μπορέσουμε να πληρώσουμε μισθούς εδώ μέσα και ΙΚΑ και όλους αυτούς τους φόρους. Είναι η εξάντληση του μικρού επιχειρηματία όπου ανήκουμε, έτσι δεν είμαστε. Εμείς οι Βαρδινογιάννηδες ή ξέρω εγώ οι Μελισσανίδηδες. Εμείς λοιπόν οι μικροί που προσπαθήσαμε να κτίσουμε μία αυτή, να αφαιρέσουμε από το κράτος 50, 60, 70, 80 ανθρώπους και να τους πληρώνουμε εμείς και όχι το κράτος από τον ΑΕΔ, σήμερα εξαντλούμε, θα τουλάχιστον εγώ εξαντλούμε. Και θέλω να λέω την αλήθεια. Όλοι εξαντλούνται. Σας λέω, δεν θα μείνει λίθος επί λίθου εάν η οικονομία συνεχίσει την ύφεση αυτή που παρουσιάζει τώρα. Και μάλιστα έχω την υποψία ότι εντέχνως αφήνουν την Ελλάδα στην ύφεση για να την αγοράσουν πολύ φθηνά όλοι. Και ο νόμος που πέρασε χθες συμπληρώνει τις σκέψεις, τις σωστές σκέψεις, είναι τώρα το νόμο που ετοιμάζουν, ότι πλέον φορολογία δεν πληρώνει ο αγοραστής, πληρώνει ο πολλών για ένα κίνητο. Δηλαδή δεν θα πληρώνει ο Γερμανός που θα έρθει να το πάρει, αλλά αυτός θα το πουλάει. Εγώ και εσείς που αποκτήσαμε ένα σπιτάκι, δύο σπιτάκια ή κάτι παραπάνω. Ωραία. Το θέμα είναι να μην πουλήσουμε την ψυχή μας. Αυτή την κρατάμε γερά και τη σύνδεσή μας μαζί, και... αντάμα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τόπο. Και δεις το διάβολο, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Τώρα, θέλω να μου πείτε με δύο λόγια, τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί λίγο πολύ μας είπατε ότι δεν θα σας χάλαγε μια υποψηφιότητα για το Δήμο της Αθήνας. Να σου το πω έτσι λαϊκά. Θα το συζητούσα σοβαρά. Προκειμένου να πάει στα άκρα, θα το συζητούσα σοβαρά. Με ποιον θα το συζητούσατε σοβαρά? Με εκείνους οι οποίοι θα καθόντουσαν σε ένα τραπέζι και θα έλεγαν ότι είσαι μία λύση ή μία πρόταση που θα μπορούσε να... Ναι, αυτά εντάξει, πρόεδρος. Ίσως να είναι αυτή που θα σου προτείνω. Μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ενδεχομένως. Δεν πιστεύω να... Θα έλεγα, αφήστε με, δεν είναι. Και δεν πάω για δήμαρχος να κάνω εγώ, πώς το λένε, εάν πάω το κομμάτι μου, τη φιγούρα μου και όλα αυτά που κάποιοι άλλοι κάνανε ως ενδιάμεσο σταθμό, ξέρω, κάποιον άλλον πραγμάτων. Αν θα πάω εκεί πέρα για να παίξω ένα ρόλο, εάν μπορώ να τον παίξω και αν θα πρέπει, του Τζουλιάνι, να καθαρίσω λίγο την Αθήνα από κάθε είδους βρωμιά. Μόνο που η Αθήνα δεν είναι Νέα Υόρκη. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε πρόξενη αλήθεια, έχουμε Εξάρχεια. Ούτε Χάρλεμ. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό που λέτε ότι αν είχατε μία πρόταση, υπονοείτε ότι μπορείτε να εμφανιστείτε το αντίπαλο δέος στη Χρυσή Αυγή, ούτως ώστε ο Κασιδιάρης π.χ. που φαίνεται να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις να μην εκλεγεί δήμαρχος της Αθήνας, αυτό υπονοείτε? Όχι, υπονοώ ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα χρειάζεται ένα δήμαρχο εγκατελειμμένο από την κεντρική εξουσία που να μπορεί να σηκώσει το ακουστικό και να δίνει λύσεις. Και καμιά φορά να χρησιμοποιεί κατά την ανάγκη για την φρασιολογία του Κωνσταντίνου Γραμμαλή. Και
Με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, πιστεύετε, ποιοι θα μπορούσαν να σας προτείνουν? Με όλο τον ναυτικό κόσμο, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Όλο τον ναυτικό κόσμο, αυτό εννοώ. Σε αυτή την πτώχευση της αστικής κοινωνίας μπορεί να δώσω το παρόν. Δεν θέλω να είμαι ο υποψήφιος, αν θα είμαι, επαναλαμβάνω, του Α, του Β, του Γ, του Δ. Θέλω να συμφωνήσω με όλες τις δυνάμεις, αλλά να μου βάλετε τους καλύτερους που έχετε, να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά εάν έστω και ένας μου πει εντάξει, όχι ρε Γιώργο, αλλά θα βάλω εγώ τον κύριο Χλιμίτσουλα, εντάξει, δεν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες. Εάν θέλει η αστική δημοκρατία, μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μα η Αθήνα στην κοινωνική της παλέτα έχει χάσει τους αστούς και είναι περισσότεροι Λούμπεν αυτή τη στιγμή. Επομένως, χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να πείσει τους δυστυχούντες και εκείνους οι οποίοι δεν ευημερούν. Κύριε Φιλόπουλε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, αλλά και ελπίζω να μην ξεχνάνε και οι άλλοι, από όπου ξεκινήσατε εσείς και εγώ. Έτσι, εγώ ξεκίνησα από το σανοπωλείο του πατέρα μου και κατέκτησα με τα νύχια και με τα δόντια και με το πείσμα μου μία θέση στην κοινωνία. Δεν ξεχνάω από πού ξεκίνησα και γι' αυτό το λόγο δεν έχω φύγει και από την αφιθέα στην οποία διαμένω, για να μην φύγουν οι παραστάσεις, για να είμαι προσγειωμένος. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε, δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Εμένα η στόχη μου είναι το Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τον καιρό που ήμουν επάνω, είχα κάνει προστατισμό. Και για να γελάσουμε λίγο, κάνω μια σύγκριση με τον Αντώνη τον Σαμαρά που είμαστε μαζί ευρωβουλευτές την ίδια ακριβώς περίοδο. 101 ομιλίες εγώ, 9 ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά 670 εγώ περίπου παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές, 5 ο Πρωθυπουργός. Έτσι, για να ξέρουμε το πόσο δούλεψε κανείς επάνω υπέρ της Ελλάδος και πόσο ο καθένας δούλευε για να ροκανίσει τον χρόνο. Άρα λοιπόν ξέρω και εκεί πολύ καλά το σπορ και με ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ, γιατί οι λύσεις από ό,τι βλέπω τα έχουν πάρει από τις Βρυξέλλες. Μου άρεσε τότε που ήμουν αντιπρόεδρος των ευρωσκεπτιστών, δηλαδή του Φάρατς, που σήμερα είναι από τις δημοφιλέστερες προσωπικότητες, και από αυτόν τον ρόλο θα μπορούσα να παίξω το παιχνίδι για την Ελλάδα. Ως αντιπρόεδρος τότε ήξερα όλους τους επιτρόπους, μιλάγαμε πολύ και αυτή η σχέση διατηρείται ακόμα. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και πάντως δεν έχετε δεχθεί πρόταση, ούτε έχετε κουβεντιάσει μέχρι σήμερα. Όχι, γιατί βλέπω κάποιους έτσι πυροβολισμούς να πέφτουν στον αέρα από κάποια blogs κτλ. Και κάποιοι έτσι δημοτικοί σύμβουλοι, παλαιοί, αυτοί, νέοι τώρα, παίρνουν τηλέφωνο τι θα γίνει, λέω παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Περιμένετε, αν θα προκύψει αυτό μετά τα Χριστούγεννα, και αφού γίνει μια ευρύτερη συνεννόηση για να είμαστε ένα πράγματι κομμάτι της αστικής δημοκρατίας που θα προχωρήσει προς τα εμπρός. Σε συνεννόηση με τα ήδη υπάρχοντα κόμματα, ποτέ μόνος σας. Μόνος δεν θα το αποτολμούσατε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σε άμεση στόχευση. Επιμένω ότι δεν πρέπει να πτωχεύσει η αστική δημοκρατία, γιατί θα μεγαλώσουν τα άκρα με οποιαδήποτε ονομασία. Άρα λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, εγώ έρχομαι εκεί να αναστηλώσω στο σημείο που μπορώ με ένα πετραδάκι αυτό που λέγεται αστική δημοκρατία. Μάλιστα. Και επειδή προέρχεστε από την πολυκατοικία, έτσι δεν είναι? Μόνο η πολυκατοικία πλέον δεν είναι γαλάζια, είναι σωμών και το σωμό δεν μου αρέσει. Κάποια αναλύσατε ένα σωμό που στον πήγε δεν φιλόμουν. Πείτε μας, για να κλείσουμε αυτή την, θέλω να πιστεύω, ωραία ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Η εμπλοκή της με το μνημόνιο. Τώρα έχει εμπλακεί τόσο πολύ, χωρίς να το πιστεύει. Το πιστεύει του ο κ. Σαμαράς, έτσι να ξέρουμε, απλώς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και βέβαια το πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι μνημονιακοί μέσα στο πετσί τους, στο κορμό τους, στη συνείδησή τους, είναι ζήτημα να είναι 10. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι σου λέει, να πού μπλέξαμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί γίνεται έτσι μη αγαπητή, μη ελκυστική η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό κάνει. Επομένως, για να τα κερδίσει όλα αυτά, πρέπει να αλλάξει πολιτική. Αν δεν αλλάξει πολιτική, θα κάνει πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ? Πρόβλημα έχουν οι πρακτοί οργανισμοί. Τώρα αυτό είναι βαρύ που λέτε. Δεν έχει τελειώσει. Ο κύριος Βενιζέλος θα εκλεγεί ξανά βουλευτής ως επικρατεία στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατεβαίνει μόνος. Εκτός αν γίνει η ελιά και φτιάξουν εκεί κάποιο πράγμα, να πάρει ένα ποσοστό για να είναι παρόντες. Ως ΠΑΣΟΚ δεν ξαναβγαίνει, δεν ξαναπηγαίνει. Επομένως, συμφωνείτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος Βενιζέλος? Όχι, δεν θα έλεγα ο κύριος Βενιζέλος. Απλώς ξέρετε, εκεί έχω μια στεναχώρια. Ότι ένας ευφύης άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Πώς έχει εμπλακεί? Αυτό τη δημιούργησε. Είναι βλάξης, ίσως είναι ετεροβάμων σε κάποια πράγματα,
αλλά χάθηκε, πάει, τελείωσε. Τι εννοείται, ότι δεν έχει το χάρισμα να καταλάβει ότι ο κόσμος δεν τον θέλει και ότι δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά? Εντάξει, ξέρετε, πολύ επικίνδυνο πράγμα για μετρόεπια. Να ξέρεις μέχρι πού και μέχρι τι. Τάχασε. Τώρα ο Βενιζέλος, επειδή ακριβώς είναι ευφύης, ήθελε ένα τίτλο, το πείραμα αντιπρόσωπο υπουργός, κάτι κάνω για να μπορέσει να είναι παρόν. Και να υπάρχει και η όσμωση με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ώστε την άλλη μέρα να είναι θετική η εξέλιξη να πάει. Πιστεύετε ότι ένα τόσο... Θέλει να φύγει, ξέρω εγώ, πιστεύετε... αλλά μπερλουσκώνει από την κυβέρνηση. Δεν θα φύγει ο Χρυσοχοίδης και κάποια άλλη υπουργή, θα φύγει μόνος. Πιστεύετε ότι το Πασόκ με ένα μαγαζί γωνία τόσο μεγάλο, φεύγοντας ο Βενιζέλος, δεν θα ανακαλύψει το δικό του ηγέτη? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πλέον γωνία, αλλά γεμάτα αγωνία. Μάλιστα. Χαιρετώ, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσάς, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι άκουσα τον κόπο να ακούσουμε κάποια πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις. Εμείς δεν ορκιζόμαστε ότι αυτό το ποστό που εμφάνισε ο κύριος Κατζαφέρης είναι δικό του. Μπορεί να είναι και η στιγμία τάση, αλλά μπορεί να είναι και το comeback που λέμε. Για να δούμε. Θα δείξει. Γεια σας, καλό απόγευμα.